xamustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Και στην περίπτωσή μας δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Και νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους. Και όχι φυσικά μόνο το κομμάτι της αμοιβής των εργαζομένων, που φυσικά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα επιληθεί το πρόβλημα, άλλωστε δεν είναι δικό μας. Εμείς είμαστε μέρος των... είμαστε κοινής απλήρωτοι που λένε και είμαστε 1,5 χρόνο και με πάρα πολλούς πόρους, τους οποίους δεν μας περισσεύουν και θα πρέπει να πηγαίνουν στην έρευνα και στη δράση της προστασίας που έχουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και υποχρεώσεις των συμπρατώμενων φορέων, όπως είναι η Δήμη, και φυσικά και υποχρεώσεις και των εργαζομένων, έτσι, γιατί ακούμε μόνο για τα δικαιώματα των εργαζομένων όλα τα σημεία και δεν μιλάμε για τις υποχρεώσεις τους. Αυτή, γιατί, όταν έλεγε υποχρεώσεις των εργαζομένων, τι εννοείται? Εννοώ σε σχέση με, βασικά με το ωράριο, το οποίο έχει καταστρατηγηθεί τελείως και από την πρώτη μέρα. Και για κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν καταλήξει τις θέσεις τους και βρίσκονται μέσα σε γραφεία, χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να έχουν αντικείμενο, και ούτως ή άλλως η δουλειά τους είναι, η σύμβαση που έχουν υπογράψει είναι για τον δρόμο. Αυτό είναι προβλητικό, είναι άδικο για αυτούς που παραμένουν στους δρόμους, και αυτοί που είναι στους δρόμους και καθαρίζουν, οι περισσότεροι είναι μέχρι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έχουν ευτυχία κτλ. Αυτό που τελικά που μάλλον δεν έχουν είναι γνωριμίες. Έτσι φαίνεται. Είναι άδικο όμως, και εισπράττουμε αυτή την αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων, και θα πρέπει να επανέλθουν όλες στις θέσεις τους και στις δουλειές τους, και να συνεργάζονται με βάση τις βασικές τους υποχρεώσεις. Την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων ποιος την εποπτεύει? Ποιος εποπτεύει το αν... Ο Δήμος. Η Δήμη και οι συμπράττοντες φορείς, οι οποίοι πρέπει να τηρούν τα παρουσιολόγια, να υλοποιούν τις δράσεις τις οποίες έχουν αναλάβει, να τις φέρουν σε πέρα, να τις ποσοτικοποιούν, γιατί θα πρέπει όλη αυτή η δουλειά να ποσοτικοποιηθεί. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε τι έκανε ο καθένας και πώς το έκανε. Η Δήμη. Και εμείς φυσικά που θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους. Εμείς για να κάνουμε ελέγχους θα πρέπει να έχουμε τα παρουσιαλόγια και τη θέση των εργαζομένων. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται όλοι αυτοί. Με αποτέλεσμα υπάρχει αδυναμία στο να κάνουμε ελέγχους. Γι' αυτό έχουμε ήδη ειδοποιήσει την διαχειριστική αρχή, είμαστε σε επικοινωνία όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες, ώστε να έρθουν να κάνουν οι ίδιοι έλεγχο. Δηλαδή ζητάμε οι ίδιοι τον έλεγχο του προγράμματος. Τώρα σε ό,τι αφορά στις αμοιβές των εργαζομένων, είπατε ότι αυτό έχει δρομολογηθεί, είναι η λύση του ΟΔΕΒΗ προς... Ναι, είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος. Το γνωρίζαμε όλοι τα προβλήματα. Είναι μία από τα ίδια, δηλαδή, προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική τη διοίκηση γενικότερα. Γι' αυτό προς τιμήν τους ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως και ο κύριος Στάνος, ο δήμαρχος Σάμπλος, και πήγε και επικοινώνησε και έκανε αρκετές ενέργειες ώστε να αντικατασταθεί υπάλληλος που δημιουργούσε όλα αυτά τα προβλήματα, και βουλευτές από διάφορα κόμματα από ό,τι ξέρω. Και εμείς φυσικά που πιέζουμε καθημερινά και ασφιχτικά ώστε να επιληθούν όλα τα προβλήματα. Η αμοιβή νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της αμοιβής, θα λυθεί από μέρα σε μέρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη ΣΑΜΟ. Υπάρχουν εργαζόμενοι σε άλλους δήμους της Ελλάδας που έχουν 4 μήνες απλήρωτοι και άλλοι 3 μήνες απλήρωτοι, και όλοι περιμένουν. Γιατί όλοι γνωρίζαμε από την αρχή ότι τουλάχιστον στο κομμάτι των πληρωμών θα υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα γιατί τα προβλήματα προκύψανε μόνο στη ΣΑΜΟ και αυτό το είδος των αντιδράσεων, να το πω έτσι, αυτό είναι κάτι που να μας απασχολήσει γενικότερα. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.